Λοιπόν, κύριε Σαριδάκη, επανειλημμένα υπάρχουν καταγγελίες για το γεγονός ότι δεν μπορούν τα νοσοκομεία να είναι νοσοκομεία μιας νόσου και επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο στους καρκινοπαθείς αυτό. Ναι, το τελευταίο διάστημα έχουμε οχλήσεις, αναφορές από ασθενείς οι οποίοι είτε αναβάλλονται τα χειρουργεία, τους λένε να πάνε για τις μήνες πίσω, καταλαβαίνετε τις αγωνίες τους. Έχουμε περιπτώσεις που με έμεσο τρόπο τους λένε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει, καλύτερα να πας έξω γιατί, όπως ξέρετε, το καρκίνος είναι επίγον. Μια σειρά τέτοια ζητήματα. Απ' την άλλη, και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό φεύγουν από τις ογκολογικές κλινικές και από το Θεαγένειο για να υποστηρίξουν τον COVID και καταλαβαίνει όλη αυτή η κατάσταση. Ειδικά για το Θεαγένειο μας έχουν. Ναι. Ειδικά για το Θεαγένειο, αυτό που μας έχουν καταγγείλει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι ότι δεν υπάρχουν εφεδρείες. Δηλαδή, νοσούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και δεν υπάρχει από πίσω κάποιος άλλος να αναπληρώσει. Ναι, μα από τη στιγμή που υπήρχε έλλειψη προσωπικού και στο Θεαγένειο και σε όλα τα νοσοκομεία. Επόμενο ήταν, εφόσον υπάρχουν 30, 40, 50 κρούσματα ανάλογα, τα οποία μεταλλάσσονται μέρα με τη μέρα αυτά, μεταβάλλονται. Επόμενο είναι να υπάρχει πρόβλημα ως προς την κάλυψη μεταξύ τους, ας πούμε, και ως προς την νοσηλεία των ασθενών. Mm-hmm. Οι χημειοθεραπείες γίνονται στον ένα το χωρίς να πηγαίνουν, ας πούμε, το τεστ οι ασθενείς. Τι να πω, δηλαδή. Ένα τεστ που πρέπει να το πληρώσουν από την τσέπη τους οι ασθενείς για να φτάσουν στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Ναι, και εμείς επανειλημμένως είπαμε ότι πρέπει να γίνονται και τα τεστ δωρεάν στον κόσμο και ακόμα και να συνταγογραφούνται, εφόσον υπάρχουν τα ταμεία, για να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να κάνει, με την έννοια να μην εξαπλώνεται σε τέτοιο βαθμό ο COVID. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, σας λέω, η κατάσταση δεν ξέρω, κάπου σαν να έχει ξεφύγει, ας πούμε. Μάλιστα. Και μακάρι με αυτό που αναφέρουν για τρίτο κύμα, όπως τους έπιασε δηλαδή το σύστημα υγείας στον ύπνο με το δεύτερο κύμα, φυσικά το τρίτο θα αποβεί χειρότερο. Προφανώς, άμα δεν παρθούν συγκεκριμένα μέτρα, αυτό δυστυχώς λένε και ειδικοί. Δεν ξέρω, την επιστολή μας, εμείς προτείνουμε και ορισμένα μέτρα, τα οποία είναι σε συνάφεια και με τους νοσηλευτές και γενικά με όσους ασχολούνται στον χώρο της υγείας, για άμεση πρόληψη μόνιμου προσωπικού, να επιταχθούν ο ιδιωτικός τομέας υγείας με όρους δημόσιου συμφέροντος, να επισκευαστούν και να ανοίξουν το Λιμοδόν και το 424, το παλιωστατικό νοσοκομείο, με την έννοια, αν αυτή τρίτο κύμα, να έχουν κάποιες κλίνες εύκαιρες για να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που το βλέπουμε τώρα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και από γνωστούς που έχουν νοσηλευτεί. Δηλαδή, η κατάσταση είναι απερίγατη. Και να πω εδώ πέρα ότι ναι, μεν μας δείχνουν τις ΜΕΘ το γίνεται, αλλά αν μπει μια κάμερα στους ταλάμους που είναι οι ασθενείς COVID, που είναι, ας πούμε, κοινά κρεβάτια, δηλαδή εκεί πιστεύω θα χαθεί η μπάλα. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό σημαίνει και αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, αλλά ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος φέτος. Για το 2021. Είναι αυτό διαβάσαμε, αυτό είδαμε, είναι μειωμένος. Ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον να αυξηθεί, έστω να πούμε ότι αν γίνει για το πρώτο εξάμηνο. Αλλά τι να πω, ό,τι και να πω δεν ξέρω. Κάπου έχει σταματήσει η λογική. Και αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία έγινε κινητοποίηση για τη μείωση των κοντιλίων για την υγεία. Οπότε μάλλον το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο μειώνονται τα κονδύλια, επόμενο είναι να μην δίνονται οι ανάλογες παραχές στον κόσμο. Πόσο σημαντικό θα ήταν σήμερα για έναν καρκινοπαθή να υπάρχει ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Κοιτάξτε, ο Σύλλογος ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια, στο οποίο υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις ως προς τα μηχανήματα, ως προς το προσωπικό, ως προς τις θεραπείες. Τώρα, σε όλα αυτά τα 30 χρόνια, ενώ υπάρχει μια εξέλιξη. Αν και εμείς ακολουθούμε πάντα και δεν τα προλαβαίνουμε, τώρα με αυτό εδώ πέρα έχει γίνει ένα συνολικό πισωγύρισμα. Υπάρχουν μελέτες από το εξωτερικό, όπου κρατούνται καλύτερα στοιχεία. Αναφέρατε και πριν εσείς κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα κρατούν εδώ πέρα. Και θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων, την αύξηση των ογκολογικών ασθενών. Και η καθυστέρηση θεραπεία θα έχουν παράπλευρες απώλειες στην οσιρότητα και στην τελική επιβίωση και όλα αυτά. Mm-hmm. Και εδώ πέρα υπάρχει και ένα συντονιστικός φορέας των εταιριών που ασχολούνται με τον καρκίνο, τον Ιόλκεν Γκρις,
που αποτελείται από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων, την Ελληνική Εταιρεία Κτηνοθεραπευτικής Ογκολογίας, οι οποίες είχαν τονίσει και από το πρώτο κύμα ότι η θεραπεία πρέπει να είναι απρόσκοπτη για τους ογκολογικούς ασθενείς. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όταν διαγνωστεί ο καρκίνος είναι πύργων, πρέπει να μπει μέσα, ούτε αναβολές, ούτε όλα αυτά. Πόσο μάλλον όταν είσαι και στην ίδια θεραπεία και είχε και κολλήσει και COVID, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Σας επιβεβαιώνουν καταγγελίες που υπάρχουν, κύριε Σαριτάκη, ότι χειρουργία που θεωρούνται ότι δεν είναι πήγοντα, όσο μπορεί να είναι αυτό σε ένα καρκινοπαθή βεβαίως, επαναλαμβάνουμε, μεταφέρονται σε ιδιωτικές κλινικές. Με έμεσο τρόπο αυτό γίνεται. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καταλαβαίνετε, το αφήνουν στην κρίση και του λένε προφανώς αν δεν το κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το σύστημα μετά από 2-3 μήνες όταν, αν πούμε ότι εξισορροπηθεί, υπάρχουν μια σειρά παράμετροι κατά πόσο μπορεί να γίνει το χειρουργείο με τους αναισθησιολόγους, όλα αυτά. Δηλαδή η κατάσταση είναι προβληματική. Σε ένα νοσοκομείο που θεωρητικά, όπως ανακοίνωσε και η κυβέρνηση, δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Ναι, μα λίγο πολύ αυτά συμβαίνουν και στα άλλα αγκολογικά τμήματα της πόλης. Δεν είναι δηλαδή μόνο στη Θεία Γέννη. Γιατί πριν ένα μήνα περίπου με πήραν από την αγκολογική του Παπαγεωργίου και τον έναν τον γιατρό από 4, τον έναν τον γιατρό τον πήγανε σε άλλο τμήμα για COVID. Από το Παπα-Νικολάου πήρε μια κυρία την οποία την είπανε μετά από 3 μήνες στο χειρουργείο και ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και το μεσημέρι που μίλησα στην ΕΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, ερχόταν σωριδό μηνύματα από τον κόσμο ότι όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και σαν σύλλογος καρκινοπαθών, δηλαδή πλέον γινόμαστε δέκτες των παραπώνων, έχουμε φτάσει στο αμήν. Γι' αυτό δηλαδή υπάρχει αυτή η καταγγελία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει περαιτέρω. Την επιστολή την έχετε στείλει στον Υπουργό Υγείας και την έχετε στείλει από χθες. Υπήρξε κάποια ενημέρωση, σας απάντησε? Όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Κοιτάξτε, μα και ήδη οι γιατροί έμεσα το παραδέχονται. Απλώς το λένε, ας πούμε, με πιο εύσχυμο τρόπο. Ο Υπουργός πάντως δεν σας απάντησε στην επιστολή σας. Όχι, μα συγκεκριμένα είχαμε στείλει και μια επιστολή πριν ένα μήνα για μια άλλη περίπτωση, η οποία είναι μια ασθενής άπορη, η οποία έχει ένα ογκύλι στο κεφάλι και πρέπει να πάει στο εξωτερικό, και ζητούσαμε τη διαδικασία για πώς γίνεται για να φύγει με το κράτος. Πάλι απάντηση δεν πήραμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Τώρα, αν το θέμα μας τώρα είναι πλέον μόνο κορονοϊός, τι να πω. Θα αυξηθούν και οι καρκίνοι, θα αυξηθούν και οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά. Προφανώς, γιατί δεν υπάρχει μόνο η επίδραση στον ογκολογικό ασθενή, το χειρουργείο, υπάρχουν οι χημειοθεραπείες, υπάρχουν οι προληπτικές εξετάσεις, πάρα πολύ χρήσιμες και αυτές. Όλες αυτές ουσιαστικά παγώνουν τώρα. Είναι η προληπτική εξέταση στο μαστό έχει κλείσει το Θεία Γέννη. Μα και αν πούμε ότι ένα μέρος των ασθενών φοβάται να πάει, αλλά περισσότεροι όταν δουν το πρόβλημα μπροστά του στον καρκίνο, τι θα πούνε, θα περιμένω, θα προχωρήσει, ας πούμε, και τη θεραπεία του. Και αναγκαστικά θα απευθυνθεί και στον ιδιώτη. Ναι, δυστυχώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το πρόβλημα υπάρχει, τι να σας πω. Mm-hmm. Και οι λύσεις, ενώ λίγο πολύ θα μπορούσαν να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και με τα δωρεάν τεστ και όλα αυτά, που ας πούμε είναι απλά μέτρα, δεν έχουν παρθεί.